Λοιπόν, στη σημερινή εποχή της τεχνητής νοημοσύνης των τεράστιων δυνατοτήτων, τι μπορεί να εξηγήσει το ότι δεν υπάρχουν, προσέξτε, δεν λέμε τώρα πόσο θα αντιμετωπίζανε, πόσο θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν, αλλά στο ότι δεν υπάρχουν σύγχρονες αναγκαίες υποδομές και σχεδιασμός πολιτικής προστασίας, τι μπορεί να το εξηγήσει? Μπορεί να το εξηγήσει ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο? Το εξηγεί όμως η οικονομία της αγοράς. Το εξηγεί το κίνητρο του κέρδους, με περισσότερη ή λιγότερη κρατική παρέμβαση ανάλογα και τις ανάγκες του συστήματος. Γιατί και αυτά που ακούσαμε έτσι είναι και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ, και ιδιαίτερα από τα ΕΣΠΑ. Έτσι. Υπάρχουν και γίνονται και είναι επιλέξιμα μια σειρά έργα, τα οποία όμως συνδέονται με συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα και όχι με τις κοινωνικές λαϊκές ανάγκες. Δεν είναι επιλέξιμα από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά, αντισεισμικά, παραδείγματος χάρη, έργα, γιατί σε αυτά δεν βάζεις διόδια. Ακόμα και αυτά που επιλέγονται, γιατί επιλέγονται και γίνονται. Γίνονται αποσπασματικά, γίνονται με τις εργολαβίες, τον ανταγωνισμό μεταξύ των εργολάβων για το ποιος θα τα αρπάξει, και έχουμε υπουργεία, περιφέρειες, δημοτικές αρχές, εργολάβους, ποιος πού θα πάει η μίζα, ποιος θα βγάλει περισσότερα, σμπρώχνοντας το πρόβλημα ο ένας τώρα αυτό στον που λέτε άλλο. Όμως πρέπει να έχετε Γι' στοιχεία. Αυτό το λόγο είναι και ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε, μακάρι αυτή η συζήτηση που κάνουμε σήμερα εδώ πέρα, σκεφτείτε πόσες τέτοιες συζητήσεις γίνανε τον τελευταίο μήνα, τις τελευταίες 15 μέρες. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν γίνονται συζητήσεις. Ήταν συνειδητή επιλογή και της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, των εκπροσώπων τους και των εκλεκτών τους, η πολιτική αντιπαράθεση μπροστά στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, να μείνει χαμηλά, κρατήσαν χαμηλά την μπάλα, για να μην αναδειχθούν και γίνουν κριτήριο του αυτά κουκουέ, τα τώρα πώς έχουν πάει, τι πληροφορίες έχεις, πώς έχουν πάει το κουκουέ τώρα. Με αυτό συνεχίζω, διότι φαίνεται, έτσι, και θα εκφραστεί τώρα και στα αποτελέσματα, ότι είναι υπαρκτή, είναι υπαρκτές ορισμένες θετικές διεργασίες, που εκφραστήκαν και στις βουλευτικές εκλογές. Στο κουκουέ, θα εκφραστούν και σε αυτές τις εκλογές στους συνδυασμούς λαϊκής εισπύρωσης, γιατί μέσα σε έναν άσχημο, κακό συσχετισμό υπάρχει ένα ρεύμα που σταθεροποιείται, δυναμώνει αργά, αλλά σταθερά, αμφισβήτηση αυτής της κυρίαρχης της πολιτικής. Αυτό φοβούνται, αυτό προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι ανεβαίνουν οι ευθύνες μας και αυτό χρειάζεται να δυναμώσει. Θα επανέλθουμε σε εσάς.